Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιαν και στην εκπομπή 7x7, τη νέα εκπομπή του Ιόνιαν που στόχο έχει να ενώσει τα επτάνησα, να αναδείξει προβλήματα αλλά και καλές πρακτικές. Να ανοίξει ο διάλογος για όλα όσα απασχολούν τους κατοίκους των νησιών του Ιωνίου. Και απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Ίσων. Και έχουμε πολλά να δούμε. Είναι πολλά τα μηνύματα και των υποψηφίων και των δημάρχων από όλα τα νησιά. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Ζακύνθου, τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη. Καλησπέρα, κύριε Αβράμη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Καλαμανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ καλή διαδρομή στην εκπομπή την οποία δεν ξέρω αν σήμερα ξεκινά και να πραγματικά να αποτελέσει και να βοηθήσει ώστε να υπάρξει η ενημέρωση σε όλα τα νησιά του Ιωνίου γύρω από τις δράσεις που αναπτύσσονται πιστεύω σε κάθε νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Στόχο έχουμε να αναδείξουμε όλα τα θέματα και ουσιαστικά αυτή η συνάντηση που έγινε στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων την Κέρκυρα ήταν πάρα πολύ σημαντική διότι αναδείχθηκαν ακόμα και εκεί κάποια ζητήματα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Είναι ένα όργανο για να το συστήσουμε ενδεχομένως και σε κάποιους τηλεθεατές μας. Μπορεί να μην γνωρίζουν ποιες είναι ακριβώς οι αρμοδιότητες του και από ποιους αποτελείται. Είχαμε λοιπόν τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά είχαμε και εντάσεις, κύριε Βράμη. Πράγματι, το δυσάρεστο και αυτό το οποίο δεν περιμέναμε και αυτό το οποίο θεωρώ είναι το αρνητικό της διαδικασίας που ακολουθήθηκε την Κυριακή, κυρία Καλαμαρά, είναι ότι πήγαμε ουσιαστικά μόνο για την εκλογή μελών, των 10 μελών, γιατί 11 από το ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 21 μέλη, να το πούμε έτσι για να ενημερώνονται και οι τηλεθεατές μας. Οι 11 είναι οι δήμαρχοι εκ της θεσμικής τους θέσεως συμμετέχουν σε αυτό το όργανο. Και 10 εκλέγονται. Ουσιαστικά στην Κέρκυρα πήγαμε για να εκλέξουμε τους 10 συμβούλους που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα και έτσι από πολλούς και από πολλά από τα παιδιά και συναδέλφους που συμμετείχαμε από τη Ζάκυνθο υπήρξε ως προβληματισμός. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση να ανταλλάξουμε απόψεις, να υπάρξουν τοποθετήσεις, να ακούσουμε ερωτηματικά που τίθεται και ταυτόχρονα να δούμε και ποια είναι η προοπτική και ποια είναι τα θέλω μας για την επόμενη μέρα της ΠΕΔΗΝ για την τετραετία αυτή 2019-2023. Αυτό είναι το αρνητικό, δηλαδή πήγαμε ουσιαστικά για να εκλέξουμε μέσα από κάποιους συνδυασμούς που τις προηγούμενες ημέρες ή κάποιες επαφές που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή μέσα από κάποια τηλεφωνήματα και κάποιες επαφές που είχαν γίνει και επαναλαμβάνω, δεν αναπτύχθηκε ένας διάλογος ο οποίος θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμος και κρίσιμος και θα βοηθούσε και στην επιλογή του κάθε μέλους της Γενικής Συνέλευσης στο οποίο θεωρεί ότι είναι αυτός που μπορεί να τον εκπροσωπήσει για την τετραετία αυτή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ. Φαίνεται δυστυχώς ότι μείναμε στα διαδικαστικά και μάλλον θα έχουμε και συνέχεια καθώς καταθέτει ένσταση παράταξη της κυρίας Ιδρέου μία εκ των υποψηφίων που συγκέντρωσε για να πούμε και τα αποτελέσματα 23 ψήφους ή 21, μισό λεπτό, 23. Και συνολικά 3 έδρες. Ακολουθεί μετά η παράταξη του κυρίου Παρίζη και του κυρίου Τρεπεκλή αλλά και του κυρίου Φόρτε με 2 έδρες η κάθε μια και η Λαϊκή Συσπήρωση με 1 έδρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρξαν κάποια ζητήματα για το ότι ψήφισε ένα μέλος αναπληρωματικό στη θέση τακτικού. Επομένως, θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Να μιλήσουμε λίγο για το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της επόμενης ώρας μετά την εκλογική διαδικασία είναι η αντίδραση η οποία από το συνδυασμό της κυρίας Ιδρέου, διότι η κυρία Ιδρέου δεν ήταν υποψήφια, είναι δήμαρχος και άρα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ της θέσης οποίας έχει. Όμως αρκετά και μέλη του συνδυασμού της, αλλά κατέβηκε ένας συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από την κυρία Ιδρέου. Εκτιμήθηκε ότι η συμμετοχή ενός εκλέκτορα, ενός δημοτικού συμβούλου από την Κέρκυρα, να το πούμε ότι ήταν ο συγκεκριμένος σύμβουλος, ο οποίος ήταν αναπληρωματικός, ψήφισε χωρίς να έχει παρατηθεί ο τακτικός. Είναι, θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει βάση σε αυτή την ένσταση της κυρίας Ιδρέου και όποιον την καταθέσουν. Όμως στην ουσία, αν δούμε λίγο τα αποτελέσματα, στην ουσία αν αφαιρέσουμε αυτή την ψήφο, δεν μεταβάλλει το αποτέλεσμα το οποίο έχει έρθει η κυρία Καλαμαρά. Δηλαδή, είτε το αφαιρέσουμε από την κυρία Ιδρέου, πάλι η κυρία Ιδρέου 3 έδρες θα βγάλει, αν το αφαιρέσουμε από τον κύριο Παρίση, τον κύριο
Τρεπεκή, τον κύριο Φόρτε. Mm-hmm. Πάλι δύο έδρες θα βγουν και από τη Λαϊκή Συσπήρωση πάλι την έδρα την παίρνει η Λαϊκή Συσπήρωση. Άρα δεν μεταβάλλει, δεν μπορεί να μεταβάλλει αυτή η μία ψήφος η οποία παράτυπα δόθηκε, παράτυπα συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία ο συγκεκριμένος σύμβουλος χωρίς να έχει παρατηθεί ο τακτικός και άρα δεν, εκτίμησή μου δεν μεταβάλλει. Αν κατατεθεί η ένσταση σίγουρα έχει, μπορεί να γίνει αποδεκτή, άρα πάμε σε νέα διαδικασία, δηλαδή χρειάζεται να ξαναμεταβούμε στην Κέρκυρα και εμείς και οι Κεφαλονίτες και οι Λευκαδίτες έτσι ώστε να ξαναμπούμε σε διαδικασία από την αρχή. Μια δύσκολη διαδικασία, θα τα δούμε και τα μεταφορικά από τον Νότο στο Βορρά. Πάμε ωστόσο να δούμε ένα πρώτο βίντεο με τις δηλώσεις των υποψηφίων, των επικεφαλής των παρατάξεων και επιστρέφουμε. Πράγματι είμαστε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Σήμερα είναι η πρώτη φάση, δηλαδή ψηφίζει η Γενική Συνέλευση τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης για τα 10 μέλη που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται και από τους 11 δημάρχους των Δήμων Ιωνίων Νήσων εξ οφίτσιο, οπότε είναι 21 μέλη συνολικά τα οποία θα συσταθούμε σε σώμα τις επόμενες ημέρες και θα εκλέξουμε τα αξιώματα, πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα όργανα. 3 εκπρόσωποι για την ΚΕΔΕ θα εκλεγούν σήμερα και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με κάποιες εντάσεις, διότι αμφισβητήθηκαν το αν μπορούν, αν νομοποιούνται κάποια αναπληρωματικά μέλη που ήρθαν να ψηφίσουν, γιατί δεν προϋπήρξε μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας παραίτηση των τακτικών μελών, οπότε είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η Αφορευτική Επιτροπή στη συνέχεια. Κατά τα άλλα εξελίσσεται ομαλά. Θεωρώ ότι η ΠΕΔΗ Ιωνίων Νήσων είναι ένα όργανο το οποίο πρέπει επιτέλους να πάρει ουσία, να πάρει σάρκα και οστά και να λειτουργήσει όχι διαδικαστικά και διαχειριστικά, αλλά θα πρέπει να έχει στόχο την απορρόφηση προγραμμάτων, την ανέβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα φέρουν σε όλους τους δήμους υποδομές, προμήθειες και μια βιώσιμη ανάπτυξη και επιτέλους αυτή η νησιωτική περιφέρεια με τις ιδιαιτερότητες που έχει, τη δυσκολία στην επικοινωνία και την ιστορικότητα που φέρει ως ολότητα και ως σύνολο, να έχει μια κοινή στόχευση με μεθοδικότητα, με αξιοπιστία και με πολύ σταθερό σχέδιο και βηματισμό να στοχεύσουμε σε 5-6 βασικούς στόχους και να τους υλοποιήσουμε προς όφελος όλων των νησιών, όλων των δήμων και των πολιτών μας. Κάναμε πολλά πράγματα τα 5 χρόνια. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας συλλογικότητα, παιδί για όλα τα νησιά και πολύ περισσότερο για τα μικρά. Νιώθω υπερήφανος για αυτά που μπόρεσα να προσφέρω αυτή την πενταετία. Ήμουνα κάθε Τρίτη και Τετάρτη παρόν στην ΚΕΔΕ. Διεκδικήσαμε τα πάντα. Κάποτε πριν ορισμένα χρόνια είχα να πληρωθεί το προσωπικό 10 μήνες. Και σήμερα κατορθώσαμε και ταμείο να έχουμε και ενίσχυση των Δήμων. Και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να δείτε το φυλάδιο και θα μπορέσετε να αξιολογήσετε το τι έγινε σε αυτή την πενταετία. Είναι ένας πλούσιος απολογισμός πραγματικά. Εσείς ασχολείστε χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα για τη γραφειοκρατία, τι να τον υπάρχει. Και ως Κεφαλονίτης θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για το πώς έχει διαμορφωθεί τώρα το σκηνικό με τους τρεις δήμους. Κοιτάξτε να δείτε. Πάρα πολύ κακό το ότι έσπασε η Κεφαλονιά. Αλλά πρέπει οι δήμοι, οι οποίοι είναι και οι τρεις δήμαρχοι αξιόλογοι, θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά. Διότι χωρίς πόρους δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε Δήμο. Εγώ από όποια θέση κι αν είμαι θα κάνω ό,τι μπορώ με τις δυνατότητες που έχω και τις γνωριμίες για τα νησιά μας για το καλύτερο. Εμείς πιστεύουμε, είναι το συνδικαλιστικό μας όργανο, είναι γιορτή της δημοκρατίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο του πρώτου βαθμού. Βεβαίως αυτό που ελπίζουμε είναι ο θεσμός να βρει καλύτερα το βηματισμό του και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο από τη διεκδίκηση, σταθερή διεκδίκηση, γιατί η γραφειοκρατία είναι σκληρή. Το κεντρικό κράτος πολλές φορές αδιαφορεί για τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός. Τα οικονομικά του τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, μετά το 10 αφυδατώθηκαν σημαντικά και πιστεύω θα είμαστε στη διεκδίκηση και για τους εργαζόμενούς μας, για καλύτερες μέρες, καλύτερο μισθολόγιο, αλλά κυρίως να μπορούν να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία για να
ξεδιπλωθούν έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αυτό πρέπει να γίνει σε μια συλλογική προσπάθεια, δεν είναι δουλειά ενός δημάρχου ή δύο, είναι όλης της αυτοδιοικητικής οικογένειας. Καταρχήν από τα 5 ψηφοδέλτια, όχι, είναι και του Λαϊκής Σπύρωσης. Τα 3 ψηφοδέλτια, το δικό μας και της Λαϊκής Σπύρωσης, τα 2 εμείς και η Λαϊκή Σπύρωση έχουμε από όλα τα νησιά. Τα 2 είναι αμιγώς κερκυραϊκά και το 1 έχει 3 από την Κεφαλονιά και 1 από τη Ζάκυνθο. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι και να έχουμε μια επτανησιακή ένωση και να είναι όλοι από ένα νησί, δεν θα πω έτσι από την Κέρκυρα, όπου εμφανίζονται 2 συνδυασμοί επειδή έχει τους μισούς εκπροσώπους. Εγώ ειλικρινά δεν είμαι αισιόδοξος. Άλλοι είναι ίσως σκοπίδια, αντιλαμβάνομαι. Έχω 30 χρόνια παρουσία στα Επτάνησα, στα δρόμενα των Επτανήσεων και ειδικότερα στην αυτοδιοίκηση και ειλικρινά στενοχωρούμε. Και με τη διαδικασία αυτά, δηλαδή τώρα που γίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να ψηφίζουν αναπληρωματικοί που δεν τα κάναμε ούτε στους φοιτητικούς συλλόγους αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ελπιδοφόρα για καλό μέλλον. Υπάρχει μια απόλωση στην Κέρκυρα. Ξαναβιώνουμε πράγματα, εποχές αλίστου μνήμης, η Κέρκυρα και τα λοιπά νησιά. Και δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι η περιφέρεια, επαναλαμβάνω για κάποιους, θα γελάνε που μας βλέπουν ή μας ακούνε, ότι αυτά δεν έχουμε λύσει. Δυστυχώς, ότι θέλει ισχυροποιητικούς δεσμούς. Ένας από αυτούς τους δεσμούς είναι αυτό που είχαμε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, να είναι ενωμένη αυτοδιοίκηση των Επτανήσων. Κάναμε τους συνδέσμους στον ΤΕΔ, ας πούμε τότε. Ένας δεύτερος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μας καταργούν πριν να ξεκινήσουν 2 σχολές. Να διαλυθούμε λοιπόν και με ευθύνη δικιά μας. Και άμα είστε κάποιοι τρίτοι. Δεν είναι φαινόμενα καλά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος έτσι με την κατάσταση που είναι. Δεν ξέρω αν εξαρτήσεις των αποτελεσμάτων. Αλλά κάτι μυρίζει, κάτι συμβαίνει. Έχουν υπάρξει δηλώσεις επίσης για την κυριαρχία της Κέρκυρας, ότι πρέπει να έχει τον πρόεδρο της παιδί, πρέπει να είναι δήμαρχος και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία αυτά εγώ πλέον τα είχα ξεχάσει. Και ξαναγυρίζουμε σε αλίστου μνήμης εποχές. Δυστυχώς. Ναι, σήμερα έγινε η συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΗΝ για τον εκπρόσωπο στην ΚΕΔΕ, τους εκπροσώπους στην ΚΕΔΕ και για το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Λαϊκή Συσπήρωση κατέθεσε ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ και για τον αντιπρόσωπο στην ΚΕΔΕ και ευελπιστούμε τουλάχιστον να εκλεγούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εμείς θεωρούμε ότι η ΠΕΔΗΝ είναι ένα όργανο ενταγμένο και αυτό μέσα στο όλο σύστημα τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης, ένα όργανο δηλαδή το οποίο είναι ενσωματωμένο στην ουσία μέσα σε αυτό το σύστημα, ένα όργανο το οποίο λειτουργεί μέσα από προγράμματα κλπ. Και τα οποία προγράμματα καταλήγουν στις τσέπες των ολίγων. Η δικιά μας η θέση και η άποψη είναι ότι πρέπει τουλάχιστον άμεσα αυτή η διαδικασία που σήμερα ακολουθείται στην ΠΕΔΗΝ να αλλάξει, να υπάρξει μια ευρεία, αν θέλετε, διαδικασία με τη συμμετοχή των εκπροσώπων από όλους τους Δήμους, τακτικότερα και όχι μία φορά κάθε 4 χρόνια, να υπάρχει δυνατότητα αυτή η διαχείριση των προγραμμάτων να κατευθύνεται πραγματικά στις λαϊκές ανάγκες και όχι για κάποια έργα τα οποία τα επικαρπώνονται αυτή τη στιγμή μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Με αυτή τη λογική εμείς θα παλέψουμε και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ και με αυτή τη λογική καλούμε και τον λαό που μας ακούει και τα λαϊκά στρώματα να μας ενισχύσει και να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε. Αυτά ήταν λοιπόν τα μηνύματα των δημάρχων αλλά και των πρώην δημάρχων από την περιφέρεια. Ξέρετε κύριε Αβράμη, υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Τουλάχιστον αν δούμε τι είχε γίνει στις προηγούμενες εκλογές της ΠΕΔΗΝ. Είχαμε τρεις δημάρχους οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Έναν από τον κέντρο αριστερό χώρο και έναν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πράγματι οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέβηκαν και ουσιαστικά υποστηρίχθηκαν. Ο πρώτος συνδυασμός από την κυρία Ιδραίου, ο οποίος ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος συνδυασμός, ο κύριος Παρίσης, πάλι από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Τρεπεκλής, πάλι από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο πραγματικά συζητήθηκε μεταξύ μας και συζητήθηκε από αρκετού στο περιθώριο, αν θέλετε, της εκλογικής διαδικασίας, κυρία Καλαμαρά, ήταν ότι είδαμε το συνδυασμό της κυρίας Ιδραίου
που υποστηρίχθηκε από την κυρία Ιδρώου, μια κυρία Ιδρώου δεν συμμετείχε. Να συμμετέχουν ως υποψήφοι από την Κέρκυρα και δύο υποψήφοι, ο κύριος Τρούσας και ο κύριος Κακολλήρης από τη Ζάκυνθο. Δεν υπήρξε υποψηφιότητα από τη Λευκάδα, δεν υπήρξε υποψηφιότητα από την Κεφαλονιά. Η Περιφερειακή Ένωση έχει αυτή την έννοια, δηλαδή, της αναλογικής συμμετοχής στο όργανο από όλα τα νησιά. Δηλαδή, ένας συνδυασμός ο οποίος κατεβαίνει και περιορίζει τους υποψηφίους τους στα όρια του Δήμου της Κέρκυρας, της Κέρκυρας ή της Ζακύνθου, θεωρώ ότι δεν εκπροσωπεί και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την βούληση του νομοθέτη σε ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να συμμετέχουν και τα τέσσερα νησιά, γιατί μιλάμε για μια περιφερειακή ένωση των Δήμων όλων των νησιών. Το ίδιο παρατηρήσαμε και στο συνδυασμό του κυρίου Παρίση. Ο κ. Παρίση κατέβασε υποψηφίους από την Κεφαλονιά και τον κύριο Κόκορη από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή δεν υπήρξε η εκπροσώπηση από την Κέρκυρα, δεν υπήρξε η εκπροσώπηση από την Λευκάδα. Το ίδιο και ο συνδυασμός του κυρίου Τρεπεκλή. Ο κύριος Τρεπεκλής περιορίστηκε μόνο στην Κέρκυρα και απλά κατέβηκε μαζί του ο σύμβουλος, ο συνάδελφός μας από τη Ζάκυνθο, ο κύριος Πάστρας, που κατέβηκε ως εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση στην ΚΕΔΕ. Ο μόνος συνδυασμός, και αυτό έκανε και εμένα, αν θέλετε, να συμμετέχω σε αυτό το συνδυασμό, είναι ο συνδυασμός που ο κύριος Δρακονταϊδής και ο κύριος Φόρτες φτιάξαμε. Έφτιαξαν και συμμετείχαμε και εμείς, και εγώ και ο κύριος Κασιμάτης, ο οποίος είχε εκπροσώπηση από όλα τα νησιά. Ήμασταν εγώ και ο κύριος Κασιμάτης από τη Ζάκυνθο, ήταν ο κύριος Φόρτες από την Κεφαλονιά, ο κύριος Δρακονταϊδής από την Κέρκυρα και ο κύριος Βαρελής από την από τη Λευκάδα ο κύριος Δρακονταϊδής και από την Κέρκυρα ο κύριος Βαρελής. Ήταν δηλαδή εκπροσώπηση, συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωποι από όλα τα νησιά. Που αν θέλετε αυτή είναι και η ουσία. Και αυτό πρέπει να πετύχουμε. Να υπάρξει αναλογική εκπροσώπηση έτσι ώστε να μπορέσουν ο κάθε σύμβουλος που συμμετέχει και εκλέγεται, γιατί δεν είναι μόνο ο δήμαρχος, γιατί η Ζάκυνθος πηγαίνει μόνο με τον δήμαρχο. Αν η Ζάκυνθος δεν εκλέξει ανάλογο αριθμό συμβούλων, η φωνή της δεν θα είναι τόσο δυνατή στο Διοικητικό Συμβούλιο για να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα που θα διαχειριστεί και διαχειρίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια η ΠΕΔΗΝ για το νησί μας. Και φαίνεται, κυρία Καλαμαρά, φαίνεται ξεκάθαρα, μας έδωσαν, μας μοίρασαν πριν την εκλογική διαδικασία τον απολογισμό των 5 χρόνων 2014-2019. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον απολογισμό, όσοι τον διαβάσαμε, που μέχρι να γίνει η εκλογική διαδικασία, παρατηρήσαμε και είδαμε ότι εκεί που ήταν, που υπήρχε η πλειοψηφία Κεφαλονιά, εκεί που υπήρχε η δυναμική Κέρκυρα, υπήρξαν ανάλογα προγράμματα, υπήρξε διαχείριση και διάθεση των κονδυλίων που διαχειρίστηκε, των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε η ΠΕΔΗΝ προς αυτά τα δύο νησιά. Ενδεικτικά, θα με επιτρέψετε, και συγγνώμη που μακρηγορώ, μας έκανε εντύπωση και το συζητήσαμε και το συζήτησα ενδεικτικά να αναφέρω ότι κάτι το οποίο απασχολεί το νησί μας και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει πάρα πολλές φορές τονιστεί από τον κύριο Κοπανά, ο οποίος ασχολείται με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχής και κυρίαρχα το νησί μας με αρκετούς σεισμούς. Υπήρξε ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο έχει στήσει η ΠΕΔΗΝ, ένα πρόγραμμα, σεισμολογικό δίκτυο έτσι το έχουν ονομάσει, το οποίο διαχειρίστηκε την προηγούμενη πενταετία. Σε αυτό το σεισμολογικό δίκτυο της ΠΕΔΗΝ έχουν στηθεί 10 σεισμολογικοί σταθμοί. Ξέρετε πού είναι αυτοί οι σεισμολογικοί σταθμοί? Για να δείτε τώρα πώς πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει. Να μας πείτε για να δούμε τις 5 ευρύσεις, στη Λευκάδα, 3 στην Κεφαλονιά, 1 στην Κέρκυρα. Με ελάχιστες, αν θέλετε, σεισμική δραστηριότητα και 1 στη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θέλουμε δηλαδή, να... Δηλαδή παρατηρώντας και διαβάζοντας αυτό το οποίο το διαβάσαμε αρκετοί από τους φρούς και εμένα με χαροποίησε, γιατί αρκετά από τα παιδιά που συμμετείχαμε το διαβάσαμε και είδαμε ότι πραγματικά το νησί μας την προηγούμενη πενταετία αδικήθηκε όσον αφορά την διαχείριση των προγραμμάτων που είχε η ΠΕΔΗΝ
αυτή την τετραετία, την πενταετία, συγγνώμη. Ας ελπίσουμε, κύριε Αβράμη, να μην συμβεί αυτό και στην επόμενη θητεία, διότι όπως είπαμε, τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκαν οι συνδυασμοί και έγιναν οι παρατάξεις, υπήρξε μια διάκριση με τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε στο μέλλον. Να πάμε να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των δημάρχων των νησιών του Ιωνίου μέσα από αυτό το όργανο, μέσα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Η ΠΕΔΗΝ είναι ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά βγάζει προς τα έξω όλα τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι δήμαρχοι των Ιωνίων νήσων. Είναι ένα, ας το πούμε, συνδικαλιστικό όργανο των δημάρχων και των νησιών μας, το οποίο είναι εδώ για να προασπίζει τα θέματα που έχουμε. Ευελπιστώ σήμερα με την νέα συγκρότηση του οργάνου αυτού να έχουμε τη δυνατότητα την τετραετία που τρέχει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά από τα προβλήματα που έχουμε, τα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα νησιά μας. Συμμετέχετε εξ οφίτσιο, τι περιμένετε από τη σημερινή διαδικασία, ποιο είναι το κλίμα για τις εκλογές? Κοιτάξτε, το κλίμα είναι ενωτικό, διότι δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε. Όποιος και αν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, όποιος και αν είναι πρόεδρος, ο στόχος είναι κοινός. Ο στόχος είναι η προώθηση των προβλημάτων και η αναβάθμιση των νησιών μας. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας αυτό θα το πετύχουμε. Είναι μια μέρα γιορτινή. Είμαστε πολύ φίλοι όλοι μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κάτι να μοιράσουμε, πραγματικά σας το λέω. Ελπίζω το Προεδρείο που θα προκύψει να δουλέψει ουσιαστικά ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όλων των Δήμων του Ιωνίου. Όλοι οι δήμαρχοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τις αλλαγές στην απλή αναλογική. Πώς βλέπετε να κυλάει η διαδικασία, αν υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί ή αν βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο είναι αποδοτικό? Κοιτάξτε, εγώ έχω ταχθεί ανοιχτά κατά της απλής αναλογικής, όμως εμείς πήγαμε καλά. Ήδη χθες ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2020 χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Για το μεγανής πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα η Ιθάκη πήρε πολύ πάνω από 50%, ομοίως και η Παξή. Εντάξει, για τους άλλους δήμους υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το όργανο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει έναν και μόνο στόχο, να βρει τον κοινό τόπο μεταξύ των προβλημάτων που έχουμε, των λύσεων που πρέπει να προταθούν, ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε τις ανάγκες που έχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επειδή με τα περισσότερα άτομα που μετέχουν σήμερα εδώ είμαστε γνωστοί για αρκετό χρονικό διάστημα τις προηγούμενες θητείες, και επειδή διακρίνω ότι υπάρχει μια συγκρότηση σχηματισμών όχι σε βάση αυστηρά κομματική και παραταξιακή, αλλά ας πούμε ότι στη βάση της εγκύτητας και των προσωπικών σχέσεων, ελπίζω λοιπόν να προκύψει ένα σχήμα που θα μπορεί να έχει χημεία καλή, που θα μπορεί να επικοινωνήσει και που θα θέλει να βρει τον κοινό τόπο ώστε να υποστηριχτούν τα αιτήματα που μας συνδέουν και όχι που μας χωρίζουν. Και ειδικά να δώσει προσοχή στα μικρά νησιά, όπως είπε και ο Παύλος, είναι γνωστά τα προβλήματα στελέχωσης και έλλειψης μέσων που υπάρχουν στους Δήμους μας, και εκεί η ΠΕΔΗΝ ως επικουρικός φορέας μπορεί να βοηθήσει. Πιστεύουμε ότι το όργανο αυτό είναι πολύ σπουδαίο για την εκπροσώπηση των νησιών μας αυτοδιοικητικά. Περιμένουμε αφού έχουμε πολλά ψηφοδέλτια, ότι θα είναι ένα συμβούλιο από όλες τις τάσεις και απόψεις. Εύχομαι στους υποψηφίους από Κεφαλονιά που είναι υποψήφιοι να πάνε καλά σήμερα και να εκλεγούν. Και εύχομαι πάλι το Προεδρείο που θα αναδειχθεί σε λίγες μέρες να είναι αξιόλογο και να συνεχίσει το έργο το οποίο γίνεται. Η ΠΕΔΗΝ είναι ένα όργανο που οφείλει να δείξει την αναπτυξιακή κατεύθυνση των Δήμων των Ιωνίων Νήσων. Θεωρούμε ότι έχει γίνει ήδη κάποιο έργο, κάποια στόχευση, και περιμένουμε μέσα από τη νέα διοίκηση που θα βγει, όπως και αν τελικά διαμορφωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή πάνω σε όλα τα νησιά και εκπροσώπηση όλων των νησιών στο Συμβούλιο αυτό. Εγώ θα ήθελα και ευελπιστώ ότι θα γίνει, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και η τελική σύνθεση, το όργανο αυτό να παράξει αποτελέσματα, κύρια υποστηρικτικό, να είναι υποστηρικτικό για τους Δήμους που απαρτίζουν την ΠΕΔΗΝ σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας κατά κύριο λόγο, που έχει τη δυνατότητα αυτή, όπως επίσης και στην συνδιοργάνωση μια σειράς εκδηλώσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν. Αυτό που περιμένουμε από την ΠΕΔΗΝ είναι να μπορέσει να συσπηρώσει ακόμα περισσότερο
τα Ιόνια νησιά, ενώ μέσα από το όργανο αυτό της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων των Ιωνίων να αναδειχθεί η περιφερειακότητα, τα κοινά μας προβλήματα, αλλά και όχι μόνο τα προβλήματα, ο κοινός πολιτιστικός στόχος, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η παράδοση που έχουμε σαν επτάγγισος κοινοπολιτεία, να το πω έτσι. Και μέσα σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί και η νέα διοίκηση και να αποβάλει από πάνω της αυτό που τη ρετσινιά, να το πω εντός εισαγωγικών, που υπάρχει, ότι είναι κερκυροκεντρικό κάθε όργανο το οποίο υπάρχει, και να διαχυθεί σε όλα τα Ιόνια νησιά αυτό που έχει να κάνει και με τη διοίκηση και με όλα τα όργανα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με θεσμούς και με οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό και άλλες δράσεις. Η Ιόνια πολιτεία, η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, όλοι εμείς επτανήσει έχουμε τις δυνατότητες με βάση τον πολιτισμό να πάμε πολύ μακριά. Έτσι χαίρομαι ιδιαίτερα με αγαπητούς συναδέλφους παλιούς και νέους από όλα τα νησιά μας, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα και τους Παξούς και το Μεγανήσι. Να έχουμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε άλλη μια φορά, να δούμε και παλιούς φίλους και παράλληλα να δούμε και το όργανό μας, η ΠΕΔΗΝ, που έγινε σήμερα η εκλογή των 10 μελών, διότι συμμετέχουν οι 11 δήμαρχοι αυτοδίκαια και τα 10 μέλη που θα συγκροτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ, περιφερειακό όργανο Ιωνίων νήσων, που έτσι ώστε κοντά στην περιφέρεια, παράλληλα με την περιφέρεια Ιωνίων νήσων, να μπορούμε να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και να δημιουργήσουμε τον πολιτισμό, τα αναπτυξιακά έργα, τις υποδομές για τα Ιόνια νησιά. Με ένα δημοκρατικό προγραμματισμό, μια ισονομία και με την ωριμότητα που έχουμε πλέον τώρα, ότι πρέπει να πάρουμε τις ευκαιρίες να λύσουμε πολλά προβλήματα που υπάρχουν στα Ιόνια νησιά. Πολλές και σημαντικές οι προσδοκίες των Δημάρχων των νησιών του Ιωνίου. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί μαζί μας είναι ο κύριος Αβράμης, Δημοτικός Σύμβουλος Ζακύνθου, και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα για αυτή την αποστολή στην Κέρκυρα. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιαν και στην εκπομπή 7x7, τη νέα εκπομπή του σταθμού που έχει στόχο να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και τις καλές πρακτικές σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Αβράμης, Δημοτικός Σύμβουλος Ζακύνθου. Κύριε Αβράμη, είναι ένα νέο όργανο. Βρεθήκατε στην έδρα της περιφέρειας. Αποστολή μαζί με το Ιόνιαν που κατέγραψε όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε και νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει ζήτημα με τις μεταφορές στο Ιόνιο. Έχει γίνει μια προσπάθεια από την Περιφερειακή Αρχή με το αζιμούτ που συνδέει τα νησιά του Ιόνιου. Όμως το χειμώνα αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Και αυτό το ζήσατε πάρα πολύ πρόσφατα. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας. Κύριε Καλαμάνα, πράγματι είναι μία από τις προκλήσεις της τετραετίας αυτής. Και μάλιστα έχει καταγραφεί και στο φυλάδιο με τον απολογισμό, έχει καταγραφεί ότι μία από τις προκλήσεις της νέας περίοδου για την ΠΕΔΗΝ θα είναι και η νησιωτικότητα και η προσβασιμότητα. Που, αν θέλετε, είναι σημαντικό. Για εμάς από τη Ζάκυνθο, όπως και το ίδιο και από την Κεφαλονιά, το ταξίδι και η μετάβαση στην Κέρκυρα ήταν πραγματικά ένας γολγοθάς, γιατί ξεκινήσαμε από το πρωί και φτάσαμε το βράδυ, το ίδιο και οι Κεφαλονίτες. Άρα λοιπόν μπαίνει και πρέπει να είναι πρωτεύων για την ΠΕΔΗΝ αυτή την τετραετία, δηλαδή το θέμα της προσβασιμότητας και της σύνδεσης των νησιών μας και μέσα από κάποιες άλλες συνθήκες και μέσα από μια άλλη προοπτική η οποία μπορεί να δοθεί. Επανέρχομαι στην αρχή της κουβέντας μας και λέω, κύριε Καλαμαρά, ότι εκεί δεν μας δόθηκε η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αναπτυχθούν προτάσεις, να κατατεθούν προβληματισμοί, να κατατεθεί η αγωνία, αυτό που πραγματικά είχαμε και έχουμε όλοι οι συμμετέχοντες από τη Ζάκυνθο. Μας δόθηκε η δυνατότητα μεταξύ μας να ανταλλάξουμε και πραγματικά να δούμε ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι και κοινές προσδοκίες, όμως
στη Γενική Συνέλευση αυτή δεν μας δόθηκε δυνατότητα να τις αναπτύξουμε αυτές τις προσδοκίες και αυτούς τους στόχους που έχουμε και να απαιτήσουμε, έτσι ώστε και η φωνή της Ζακύνθου, επαναλαμβάνω, τα επόμενα χρόνια και αυτή την τετραετία να είναι να εισακουστεί και να δοθούν λύσεις. Σίγουρα το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή είναι, επαναλαμβάνω, η προσβασιμότητα, η σύνδεση του νησιού μας. Όπως επίσης είναι σημαντικό, σας ανέφερα πριν, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από, από τους σεισμούς, που φαίνεται ότι η παιδί και καλώς κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, να στηρίξει και να υποστηρίξει δράσεις γύρω από την καταγραφή και την παρακολούθηση των σεισμικών φαινομένων και στο νησί μας. Όμως το νησί μας έχει αδικηθεί. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές από τον κύριο Κοπανά, ο οποίος το έχει δει και πραγματικά έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ότι θα πρέπει να βοηθηθεί το νησί μας, έτσι ώστε πάνω σε αυτόν τον τομέα να έχουμε όλη εκείνη την πληροφόρηση και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα είναι χρήσιμα σε όλους μας και κυρίαρχα χρήσιμα στην πολιτεία για να αναπτύξει μια σειρά από δράσεις η πολιτεία που επιβάλλεται να αναπτύξει, έτσι ώστε να υποστηρίξει και προληπτικά να κινηθούμε και στο τομέα και στο κομμάτι των σεισμών. Οι αυτοδιοικητικοί λοιπόν της Ζακύνθου βρέθηκαν στην Κέρκυρα για να ψηφίσουν. Ήθελαν να μεταφέρουν όλα αυτά τα θέματα, τα προβλήματα, να δούμε τι μας λένε τουλάχιστον για τη διαδικασία την εκλογική, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ, στο βίντεο που ακολουθεί. Σήμερα είχαμε τις εκλογές από το εκτελεστικό όργανο της ΠΕΔΗΝ. Πιστεύω ότι βασικά να βγει ένας εκπρόσωπος από το νησί μας είναι σημαντικό, γιατί και στην προηγούμενη τετραετία πάλι δεν είχαμε εκπρόσωπο στη Ζάκυνθο. Πιστεύω ότι όλοι που πήραμε μέρος στη Ζάκυνθο, όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας από το κάθε πόστο θα βοηθήσει αν θα βγει εκπρόσωπος στην παιδί. Εύχομαι, είναι σημαντική η οργάνωση, η ΠΕΔΗ, δηλαδή η περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Αιωνίων Νήσων, να βοηθήσει έτσι ώστε να αναπτύξουμε τη Ζάκυνθο και τουριστικά και πολιτιστικά και γενικά να δώσουμε μία άλλη έφαση στο νησί μας. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα Ιόνια νησιά. Θα πρέπει να υπάρχει μια επιχειρησιακή, ανεπτυξιακή πορεία για τα Ιόνια, ώστε να δοθούν λύσεις στα δυσεπίλυτα προβλήματα που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι αυτή η νέα εποχή πρέπει να την εστιάσουμε στο γεγονός ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας, τον πρωτογενή μας τομέα και φυσικά τον πολιτισμό. Είναι τρεις βασικοί πυλώνες που νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτή της νέας διοίκησης θα δοθούν προτεραιότητες. Εύχομαι καλή επιτυχία. Εδώ δεν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει ουσιαστικά να δούμε την ουσία του προβλήματος και εκεί θα εστιάσουμε. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Νομίζω ότι τα Ιόνια νησιά έχουν τις δυνατότητες να πάνε άλλο τόσο μπροστά. Είναι ένα όργανο που βοηθάει στην ανάπτυξη της περιφέρειας των Ιωνίων νησών. Γενικότερα, πιο αναλυτικά, τους Δήμους. Εκπροσωπεί τις δημοτικές αρχές σε όλα τα Ιόνια. Και είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε δήμαρχο ξεχωριστά, τον κάθε δήμο. Εγώ κατέβηκα υποψήφιος με το συνδυασμό Ιόνια νησιά. Δεν περιμένω να βγω, απλά μπήκα για να συμπληρώσω το ψηφοδέλτιο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και αυτοί που θα επιτύχουν να έχουν και επιτυχία στο έργο σου, να βοηθήσουν τη Ζάκυνθο. Ψηφίσαμε σήμερα στην Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του οργάνου, του συντονιστικού οργάνου των Δήμων των Ιωνίων νησιών. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορούν από κοινού να διεκδικηθούν και πολλά προβλήματα τα οποία χρειάζονται ένα ευρύτερο συντονισμό. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το όργανο, το οποίο θα εκλεγεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε τα θέματα τα οποία έχει η περιφέρεια των Ιωνίων νήσων και η Δήμη της λόγω της νησιωτικότητας. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν κοινά πεδία, κοινά σημεία και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το όργανο και ο συντονισμός που θα υπάρξει και τα κοινά προβλήματα τα οποία θα αναδειχθούν. Έχουμε ήδη ψηφίσει, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχηθώ ότι το νέο όργανο το οποίο θα εκλεγεί θα έχει πραγματικά μια τέτοια σύνθεση που θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο
της από κοινού ανάδειξης και αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων, που είναι η νησιωτικότητα της περιφέρειάς μας και τα κοινά προβλήματα αναδεικνύουν. Η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Ιωνίων Νήσων είναι ακόμα ένας αντιδραστικός θεσμός που υλοποιεί πλήρως τις αξιώσεις της κυβέρνησης, κατευθύνσεις της κυβέρνησης για τους σχεδιασμούς που έχουν για να υποτάξουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Δήμου στην λογική της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας. Παρ' όλα αυτά, εμείς συμμετέχουμε στις εκλογές και μάλιστα έχουμε υποψήφιους από όλα τα Ιόνια νησιά για να μπορέσουμε μέσα και από αυτό το όργανο να, και κυρίως απ' έξω, να διεκδικήσουμε έργα που θα ωφελούν τον λαό των Ιόνιων νησιών. Σίγουρα οι σημερινές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για ολόκληρα τα Ιόνια νησιά. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που θα θέλαμε να ευχηθούμε είναι να έχουμε μια κοινή αναπτυξιακή πορεία σε όλα τα νησιά των Ιωνίων νήσων και ιδιαίτερα από τη Ζάκυνθο που αυτήν εκπροσωπούμε. Θέλουμε ανάπτυξη στον τουρισμό, στον πολιτισμό μας, στην ποιότητα ζωής μας και το όργανο της Παιδίνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά από την νέα διοίκηση θα δώσει σε όλα τα Ιόνια νησιά την απαιτούμενη ανάπτυξη που χρειάζεται. Ευχή μας είναι τα επόμενα 4 χρόνια να προχωρήσουμε μπροστά και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μου συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της Παιδίν. Μια ευαίσθητη περιοχή τα Ιόνια νησιά, τα οποία τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είμαστε, έχουμε το παράπονο ότι δεν είμαστε στην προτεραιότητα του κρατικού μας μηχανισμού, θα έλεγα. Αλλά είναι ελπιδοφόρο ότι πολλοί νέοι άνθρωποι συμμετέχουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία και βλέπουμε να ξεκινάει μια καινούρια μέρα για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Προσωπικά εγώ είμαι υποψήφιος με την ΚΕΔΕ. Σκοπός μας είναι να έχουμε και μια φωνή λίγο πιο κοντά στην Αθήνα και γι' αυτό και συμμετείχα στην ΚΕΔΕ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και ελπίζω ότι αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα. Αυτά ήταν λοιπόν τα μηνύματα των Δημοτικών Συμβούλων της Ζακύνθου που βρέθηκαν στην Κέρκυρα για να ψηφίσουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδίν. Τώρα κύριε Βράμη, να πούμε ότι στο περιθώριο αυτής της διαδικασίας το Ιόνιαν συνομίλησε με σχεδόν όλους τους δημάρχους από τα νησιά του Ιωνίου, οι οποίοι ανέφερθηκαν στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο. Μία νέα θητεία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε στη Ζάκυνθο τα δεδομένα και από την θέση της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά φυσικά και όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα από την ενεργό σας συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση. Κυρία Καλαμαρά, τα προβλήματα της Ζακύνθου, μάλλον τα προβλήματα των νησιών του Ιωνίου, δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Όπως έχουμε εμείς θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει η Κέρκυρα σε μεγαλύτερο φυσικά βαθμό. Όπως έχουν πρόβλημα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Κέρκυρα, έχουμε και εμείς. Δηλαδή, τα ζητήματα μας είναι κοινά. Φυσικά, η κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Εμείς εδώ στο νησί θα πρέπει να δούμε και να σχεδιάσουμε τα επόμενα χρόνια και να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Και στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, και στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων μέσα από τη δημιουργία των βιολογικών, και το δικό μας δίκτυο πρέπει να δούμε, και την τουριστική προβολή μας πρέπει να δούμε, και την πολιτιστική υποστήριξη, στήριξη και προβολή πρέπει να δούμε. Είναι μια σειρά θεμάτων, ζητημάτων που επαναλαμβάνω από ότι στο περιθώριο από τις συζητήσεις που είχαμε είναι κοινά ζητήματα. Δεν ξέρω φυσικά τι είπαν οι δήμαρχοι στις δηλώσεις τους. Τα επιβεβαιώνουν. Τα επιβεβαιώνουν, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι κοινά, κοινά αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν στο νησί μας χρειάζεται μια σημαντική και ουσιαστική εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδίν, έτσι ώστε σε αυτά τα ζητήματα να βρούμε συμπαραστάτες, να βρούμε συνοδοιπόρους πραγματικά και να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις που θα έχει το νησί μας. Και σε καμία περίπτωση να μην βρεθούμε εμείς ουραγοί, κυρία Καλαμάρα, κάτι που έχουν παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως η Ζάκυνθος ήταν ένα παράπονο το οποίο εκφραζόταν από όλους τους πολιτικούς, είτε από τη θέση διοίκησης είτε από τη θέση αντιπολίτευσης. Ήταν ουραγός των δράσεων και όλων των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζονταν η περιφέρεια σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά και κυρίως σε σχέση με την Κέρκυρα. Πρέπει λοιπόν το νησί μας σε αυτούς τους τομείς που επαναλαμβάνω είναι κοινή και με τα υπόλοιπα νησιά να υποστηριχτεί, να στηριχτεί
και να βρούμε συνοδοιπόρους και τους υπόλοιπους δημάρχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πεδίνου όπως θα δημιουργηθεί, αλλά και την περιφέρεια που έχουμε αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα και είμαστε σε την ευχάριστη θέση να πούμε ότι η κυρία Κράτσα ως εκπρόσωπος, ως Ζακυθινιά δεν θα επιτρέψει όχι να ευνοηθεί αλλά τουλάχιστον να αδικηθεί η Ζάκυνθος. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, επαναλαμβάνω, είδαμε και παρατηρήσαμε πάρα πολλά από τα προγράμματα τα οποία διαχειρίστηκε η περιφέρεια, τα οποία ήρθαν από την κεντρική κυβέρνηση. Η Ζάκυνθος δεν πήρε αυτό το οποίο θα δικαιούτο. Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις, γιατί είναι απαραίτητες αυτές τις συγκρίσεις που αναφέρεται, κύριε Βραμή. Και είναι σημαντικό, κυρία Καλαμαρά, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω όλοι οι Ζακυθινοί, να παρακολουθούν μέσα από την εκπομπή την οποία εγκαινιάσατε σαν σταθμός και πραγματικά αξίζει. Φαίνεται δηλαδή μέσα από τη συζήτηση πόσο είναι η χρησιμότητα της εκπομπής η οποία ξεκινάτε σήμερα. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να βλέπουμε και να βλέπουν και η κυρία και οι πολίτες της Ζακύνθου αυτά τα οποία λέμε, αν επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες ή αν πραγματικά το νησί μας παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι δήμαρχοι των νησιών του Ιωνίου που ανοίγουν τα χαρτιά τους στο Ιόνιον. Ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα από τη διοικητική αυτή πράξη, όμως έχουμε προβλήματα πάρα πολλά γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία. Φανταστείτε ότι 1,5 μήνα δεν είχαμε καθήκοντα το προσωπικό και ακόμα τώρα δεν ξέρουμε τα περιουσιακά στοιχεία. Η επιτροπή, η οποία είναι να μοιράσει την περιουσία του Δήμου, δεν το έχει κάνει ακόμα. Δεν ξέρουμε τα χρηματικά διαθέσιμα, δεν έχουμε προϋπολογισμούς, δεν έχουμε τεχνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα λειτουργίας. Ελπίζω και εύχομαι να λυθούν γρήγορα, να μας δώσει δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό που έχουμε πρόβλημα και να πάνε όλα καλά. Σε σχέση με πληρωθούν τα 4 χρόνια της θητείας, δεν θέλατε να αφήσετε πίσω? Ένα διαφορετικό Δήμο. Ένα διαφορετικό Δήμο που να έχει επενδύσει στον πολιτισμό, να έχει επενδύσει στην προσβασιμότητα, να μπορούν ο κάθε πολίτης, ανεξάρτητα προβλημάτων που έχει, να μπορεί να κινηθεί στην πόλη μας. Μια πιο ανθρώπινη πόλη, μια διαφορετικό μας Δήμο. Τα λιμάνια να έχουν αξιοποιηθεί και να έχουν γίνει επενδύσεις που να βοηθούν στον τουρισμό και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Η κατάσταση και στους τρεις Δήμους όσον αφορά το προσωπικό είναι δύσκολη, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και αυτό βέβαια το ξέραμε και από τον Ενιαίο Δήμο. Εγώ είχα την τύχη να είμαι και αντιδήμαρχος στον Ενιαίο Δήμο στην προηγούμενη θητεία, οπότε ξέρω τα προβλήματα και του Ενιαίου Δήμου και τώρα του νέου Δήμου του δικού μας. Το θετικό στην περίπτωση τη δική μου, σαν Δήμος Διξουρίου, είναι ότι τα πιο σημαντικά στελέχη του Δήμου Κεφαλονιάς, τις υπηρεσίες και τις διοικητικές και την οικονομική και την τεχνική, ήταν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και του Δήμου Κεφαλονιάς και τώρα έχουν έρθει στον τόπο τους στο Λιξούρι. Εκτός από αυτό όμως, δεν πάβουν να υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τη διοίκηση και με το οικονομικό, αλλά κυρίως με το εργατοτεχνικό προσωπικό, όπου εκεί λόγω του ότι αρκετοί υπάλληλοι έχουν πάρει σύνταξη, δεν έχουν ταυτόχρονα το κράτος, δεν έχει βγάλει προκηρύξεις για να προσλάβουμε νέους, έχουν μείνει πολλές κοινές θέσεις. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλές ανάγκες, έχουμε στείλει τα αιτήματά μας εμείς στο Υπουργείο, περιμένουμε απάντηση και περιμένουμε κάποιες κινήσεις πλέον από την πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. Τα βασικά προβλήματα του Δήμου μας, του τόπου μας, είναι κατά κύριο λόγο η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, είναι το ζήτημα του νερού, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ζητήματα καθημερινότητας. Ειδικά για το πρώτο, για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, βιώνουμε ακόμη και τώρα ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δυστυχώς, τα πολλά προηγούμενα χρόνια δεν είχαν δημιουργηθεί κατάλληλες υποδομές για την συνετή επεξεργασία των απορριμμάτων. Είναι ελπιδοφόρο ότι σε περίπου 2-2,5 χρόνια θα δημιουργηθεί η μονάδα επεξεργασίας, πλην όμως μέχρι τότε πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πρωτίστως είναι θέμα υγείας, καθότι ο χώρος εναπόθεσης αυτή τη στιγμή των απορριμμάτων, ανεπεξέργαστων απορριμμάτων, με τη μορφή των δεματίων, είναι 500 μέτρα από τον πολεοδομικό ιστό της πόλης, 300 μέτρα από τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουμε άμεσα και από την αρχή της νέας δημοτικής αρχής
Έχουμε ενσκύψει πάνω στο πρόβλημα, το έχουμε γνωστοποιήσει στην πολιτεία και ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να προβούμε σε ανακοινώσεις για την επίλυσή του. Ναι, κοιτάξτε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτός ο χειμώνας μας βρίσκει πιο δυνατούς. Έχουμε λύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης και θεωρώ ότι αυτός ο χειμώνας με τα έργα που ολοκληρώνονται το επόμενο καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δυνατό για μας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τρία μεγάλα έργα. Είχα πει και στην εκπομπή σας πριν λίγες μέρες ότι έχουμε τρία έργα στο Δήμο Λευκάδας για δημοπράτηση, διότι δεν έχουμε επάρκεια στην οικονομική υπηρεσία ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ. Είναι κρίσιμο αν δημοπρατηθούν. Αυτά είναι έργα ουσίας, είναι το ΣΜΑ, είναι 2 εκατομμύρια για αλλαγή δικτύων ίδρυυσης και 500.000 για κάποια μουσεία. Και επιπλέον είναι κρίσιμη η επίσκεψή μου, έχει και συνέχεια αύριο, προκειμένου να ανοίξει μια πρόσκληση στο ΕΣΠΑ για μονάδα κομπόστ στα σκουπίδια. Πάμε σε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των σκουπιδιών με Φόσδα, με τη Λευκάδα και το Δήμο εκεί στη Βόνισσα, ακτίο Βόνισσας. Και παράλληλα περιμένουμε να βγαίνει στο ΦΕΚ από μέρα σε μέρα η χωροθέτηση της Μαρίνας του Αθερινού 100 θέσεων και θα κάνουμε την οριστική μελέτη και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο ή να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, θα δούμε. Είναι πολύ ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Σε επίπεδο Δήμου το βασικότερο, η κύρια αγωνία μας είναι να βρούμε το συντομότερο το δρόμο προς την υλοποίηση των έργων που έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι μια διαδικασία δύσκολη το να πετύχεις να καταθέσεις μια πρόταση που θα ενταχθεί, αλλά φαίνεται πως είναι ακόμα δυσκολότερο το να την υλοποιήσεις. Ειδικά για μας που δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία και εξαρτώμεθα από τις τεχνικές υπηρεσίες είτε του Μητροπολιτικού Δήμου είτε της Περιφέρειας. Ελπίζω λοιπόν να βρούμε τη φόρμουλα να τα τρέξουμε αυτά τα έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και για την περιφέρεια να δείξει ότι έχει απορροφητικότητα, ότι μπορεί να υλοποιεί προτάσεις που έχουν ενταχθεί. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια και της κεντρικής κυβέρνησης, την οποία ευελπιστώ ότι θα έχουμε. Και από εκεί και ύστερα, ξέρετε, στους Δήμους υπάρχει μια καθημερινότητα που είναι απαιτητική και που όσο και αν προσπαθείς να την βελτιώσεις, κάθε μέρα γεννάει καινούργιες απαιτήσεις. Και εκεί ο αγώνας είναι καθημερινός. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει καλά ως εδώ. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών μας. Βασικοί στόχοι, υποδομές. Δυστυχώς, χάσαμε δεκαετίες ολάκερες, χωρίς να τελειώσουμε το πρόβλημα της ίδρευσης, της διαχείρισης των αποβλήτων που ξαναβγαίνει. Και θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο λάθος, ένα μεγάλο έλλειμμα του εθνικού σχεδιασμού. Ότι σχεδιάζουν από ψηλά πάνω οι κύριοι υπουργοί και οι κλεκτοί των κυβερνήσεων, αλλά στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα. Δεν παρακολουθούν και δεν είναι μονάχα η Κέρκυρα. Και η Αθήνα και η Ηλία και πολλές περιοχές της χώρας μας από έλλειψη ενός εθνικού σχεδιασμού, από έλλειψη ενός περιφερειακού σχεδιασμού και από έλλειψη και της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν κάνει μέλημα και προτεραιότητα βασικούς άξονες της διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή του περιβάλλοντος. Ένα λοιπόν το ζητούμενο. Και λέω και το εξής, ότι στη ζωή τα περισσότερα πράγματα έχουν δύο πόδια. Ένα πόδι είναι η κοινωνία, οι πολίτες, όλοι μας, για κάθε ένα θέμα. Ένα δεύτερο όμως πόδι, πολύ συγκεκριμένο και η οικονομία του χρόνου, τα λέω σύντομα, είναι η αξιοπιστία. Δυστυχώς χάνεται η αξιοπιστία από την πολιτεία, χάνεται η αξιοπιστία από την περιφέρεια, χάνεται η αξιοπιστία από την τυπική αυτοδιοίκηση και ο κόσμος απογοητεύεται και γυρίζει πάλι πίσω. Πέρα από τη δική του ευθύνη, σε πρώτο μέλος που έβαλα, ότι τώρα ζητάμε από την κοινωνία να σταθεί όρθια, να ξεκινήσουμε την ανακύκλωση, να ξεκινήσουμε την επίλυση προβλημάτων, διότι εκτός από αυτό έχουμε την ίδρυυση. Πολλά μεγάλο κομμάτι των οικισμών, τουριστικών οικισμών της Κέρκυρας στερούνται της ίδρυυσης. Είχαν φοβερά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Τα δίκτυα είναι πάνω προς 40 και 50 χρονών, είναι εντελημένα. Και θα σας λέω για το μεγάλο ασθενή της Κέρκυρας, τη δημοτική, νομαρχιακή και αγροτική οδοπία. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα, πολλά τα διλήμματα, όπως μας τα περιέγραψαν και οι δήμαρχοι των νησιών του Ιωνίου. Κύριε Αβράμη, πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε και τα είδαμε μαζί όλα αυτά τα θέματα. Εγώ να ευχαριστήσω και πραγματικά να ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή διαδρομή, καλή πορεία στην εκπομπή την οποία εγκαινιάζεται. Παραπάνω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας και εμάς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για όλους τους κατοίκους του νησιού. Θα είμαστε εδώ για να τα βλέπουμε όλα. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι να μην κατέθηκε, γιατί δεν έχουμε ακόμα την ενημέρωση αν κατέθηκε η ένσταση από την κυρία Ιδρέου και υποχρεωθούμε τις επόμενες ημέρες να ξαναπάμε στην Κέρκυρα. Όμως
Εάν ξαναπάμε, στέλνω και ένα μήνυμα προς την κυρία Ιδρέου και προς άλλους συμμετέχοντες. Πλέον συζητήσαμε με όλα τα παιδιά από τη Ζάκυνθο και πλέον είναι κοινή η πεποίθηση και η αντίληψη όλων μας ότι πρέπει να πάμε ενωμένοι. Μπορεί σε αυτήν την εκλογική διαδικασία να μην πήγαμε τόσο ενωμένοι όσο θα περιμέναμε, όμως αν επαναληφθεί η εκλογική διαδικασία, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η Ζάκυνθο θα κατέβει ενωμένη και θα διεκδικήσει αυτό το οποίο δικαιούται. Και θα διεκδικήσουμε με καλύτερη εκπροσώπηση εκτός από τον κύριο Δήμαρχο που συμμετέχει λόγω της θέσεώς του και τον κύριο Διονύση τον Τρούσα που εκλέχθηκε, αλλά ακόμα μεγαλύτερη εκπροσώπηση, την οποία η Ζάκυνθος δικαιούται έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη φωνή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Πώς ακριβώς θα επιτευχθεί ωστόσο? Ήταν τις επόμενες ημέρες θα το δείτε. Πάντως είναι το θετικό που βγήκε από την συνάντηση και την επίσκεψή μας και την ανταλλαγή απόψεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να συνταξιδέψουμε. Ταξιδέψαμε με λεωφορείο του Δήμου, οπότε εκεί ανταλλάξαμε τις θέσεις μας και εκεί συναποφασίσαμε ότι θα πρέπει, και βλέποντας πώς λειτουργήσαν τα υπόλοιπα νησιά, πρέπει εμείς να πάμε συγκροτημένα και συντεταγμένα, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Επαναλαμβάνω, πέραν του κυρίου Τρούσα, πέραν του κυρίου Δημάρχου, μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδείας. Μάλιστα. Συγκροτείται λοιπόν ένα κοινό μέτωπο. Κύριε Αβράμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο περιθώριο των εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδείας, αρκετοί δήμαρχοι αναφέρθηκαν στο πολύ σημαντικό θέμα της αναστολής τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί τι μας λέει για το θέμα ο κ. Κατσιβέλης, ο Δήμαρχος Λουξουρίου, και ο κ. Μιχαλάτος, ο Δήμαρχος Αργοστολίου. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Μας απασχόλησε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε την Παρασκευή. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και διαμαρτυρόμαστε έντονα για το θέμα της αναστολής λειτουργίας. Δεν έχει προχωρήσει σε κατάργηση και έχουν σημασία οι ορολογίες που όπως τίθενται. Μιλάμε για μια αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Εθνομουσικολογίας που είχε αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλος προβληματισμός από εμάς και πέρυσι όταν ανακοινώθηκε ότι δημιουργείται Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Λιξούρι, όσον αφορά το αντικείμενο, γιατί ξέρουμε ότι η εθνομουσικολογία είναι ένας βέβαια σημαντικός κλάδος επιστημονικός, αλλά αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος περιορίζεται στην επιστήμη, στην έρευνα, σε αυτό. Όταν ο φοιτητής δεν είναι ελκυστικό ένα τμήμα για να του δώσει προοπτικές επαγγελματικές, θεωρώ ότι θα έχει λιγότερες πιθανότητες να το επιλέξει. Ξέχωρα από αυτό όμως, εμείς ζητάμε να παραμείνει ως τμήμα στο Λιξούρι, να μην ανασταλεί λειτουργία, να τοποθετηθούν όσο οφείλει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όσο οφείλει σύγκλητος, να ορίσει εκεί ΔΕΠ, δηλαδή διδακτικό επιστημονικό προσωπικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε και οποιαδήποτε μεταξέλιξή του σε κάποια άλλα τμήματα όπως έχουμε έτοιμα εμείς. Εμείς θέλουμε στο Λιξούρι και απαιτούμε να έχει ένα τμήμα. Το προηγούμενο τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων εκ του αποτελέσματος ήταν πολύ σημαντικό για τον τόπο, είχε ενδιαφέρον, είχε φοιτητές. Για τους δικούς τους λόγους το πήραν από το Λιξούρι, το μετέφεραν στην Κέρκυρα. Αυτό εμάς μας είχε δημιουργήσει τότε τεράστια θέματα, είχαμε αντιδράσει έντονα. Το Υπουργείο ίδρυσε το Τμήμα Εθνομουσικολογίας, δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε να δημιουργηθούν κάποια τμήματα τα οποία θα έχουν ένα γνωστικό αντικείμενο σημαντικό που θα δίνει κίνητρο στον φοιτητή να δηλώσει τα μηχανογραφικά, να έρθει να σπουδάσει για να έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλω να πω στο σημείο αυτό και απευθύνομαι και στην Υπουργό, η οποία υπήρξε το μεάρχη της Νέας Δημοκρατίας στη Φαλονιά και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα του ΤΕΗ, του πρώην ΤΕΗ, του Ιούνιου Πανεπιστημίου και την όλη διαδικασία της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε σταθεί αρρωγός τότε σε εμάς και είχε πει ότι θα υποστηρίξει. Τώρα λοιπόν που έχει την εξουσία στα χέρια της, είναι η καλύτερη ευκαιρία να αποδείξει ότι αυτό που έλεγε τότε το εννοούσε. Το Λιξούρι και το Τμήμα Πανεπιστημίου στο Λιξούρι που εμείς διεκδικούμε και το απαιτούμε, δεν έχει έρθει ξαφνικά από το πουθενά να δημιουργηθεί. Το Λιξούρι είχε τη Βαλιάνιο Επαγγελματική Σχολή, η οποία λειτουργούσε μέχρι το 1976 και ήταν μια σχολή πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Έβγαλε δεκάδες άνθρωπους οι οποίοι αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά, και τεχνίτες και ηλεκτρολόγους. Το είχαν χαρακτηρίσει τότε το μικρό πολυτεχνείο. Και συνέχεια αυτής της σχολής ήρθε κάποια στιγμή να ιδρυθεί το ΤΕΗ, τότε στο Λιξούρι. Αυτό μετεξελίχθηκε στην πορεία σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι
Οφείλει το κράτος να σεβαστεί την ιστορία του τόπου, οφείλει το κράτος και η πολιτεία να αποκαταστήσει την αδικία και να δημιουργήσει ένα τμήμα αντάξιο της ιστορίας και της συνέχειας της Βαλιάνιου Επαγγελματικής Σχολής. Ευνηδιασμός έγινε. Περιμέναμε ότι και το Λιξούρι θα αποκτήσει τη δεύτερη σχολή και θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε, να αντιστρέψουμε αυτή την απόφαση της Υπουργού. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των φορέων και των αρχών του. Ξεκίνησε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου που το αποσχολεί άμεσα και θα κάνουμε και εμείς στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση και θα κινητοποιηθούμε όλοι μαζί να κινηθούμε εναντίον της απόφασης αυτής. Λοιπόν, τα μηνύματα σε αυτήν την εκπομπή ήταν πολλά και σημαντικά από την έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, από την Κέρκυρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας.